Αδυνατό και σε πρακτικό επίπεδο πλέον είναι να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν σε θέσεις υγειονομικού προσωπικού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αφού στις 80 περίπου απουσίες εργαζομένων που είναι ανεμβολίαστοι και έχουν τεθεί σε καθεστώς αναστολής, προστίθεται ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων που νοσεί. Ο αριθμό αυτό στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον Γιώργο Φλούδα, πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων, είναι πλέον 50 υγειονομικοί. Ενώ τα κενά γίνονται μεγαλύτερα αν προσθεθούν και μερικέ ακόμη δεκάδε εργαζόμενοι που υπέβαλαν αίτηση αποχώρηση για συνταξιοδότηση στο τέλο του 2021. Οι προσωπικού πλέον έχουν να κάνουν και με ασθένεια που δεν είχαμε το προηγούμενο διάστημα τόσο μεγάλο αριθμό ασθενών στο νοσοκομείο μας. Ξεπερνούν τους 50 αυτή τη στιγμή οι ενεργοί εργαζόμενοι με COVID. Συν τους 80 που απουσιάζουν από αναστολή εργασίας τις αυξημένες συνταξιοδοτήσεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα είναι ένας μεγάλος αριθμός και δύσκολο να αντιμετωπίσουμε από το νοσοκομείο. Οι δηλώσει του Υπουργού Υγεία κ. Πλεύρη την Κυριακή, όπου για πρώτη φορά έκανε γνωστό πω η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο καταγγελία των συμβάσεων των υγειονομικών που δεν θα έχουν εμβολιαστεί μέχρι την 1η Μαρτίου, άνοιξαν ένα νέο χώρο αντιδράσεων, με τον κ. Φλούδα να κάνει λόγο για μια σκληρή γραμμή, εκφράζοντα την ευχή να μην υιοθετηθεί και να μην εφαρμοστεί από την κυβέρνηση. Είναι πάρα πολύ σκληρή γραμμή. Δεν είναι ισότιμη με όλο, με όλο, με όλο το δημόσιο τομέα ο κάθε μισθοδοτούμενος από το δημόσιο τομέα εφόσον έγινε στους υγειονομικούς έπρεπε να είναι υποχρεωτικό για όλους τους μισθοδοτούμενους από το δημόσιο τομέα. εάν εντομιτοπιστεί κατά αυτόν τον τρόπο η συγκεκριμένη διαδικασία μη εμβολιασμού των υγειονομικών θεωρώ ότι θα μας βρει αντιμέτωπους με την πολιτική ηγεσία και θα δούμε πιστεύω στο επόμενο Γενικό Συμβούλιο τη 27 του μηνός που έχουμε στην Αθήνα του τους τρόπους γιατί έχουμε πάρα πολλούς τρόπους να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα γιατί θεωρώ ότι έχει μη συνταγματικά στοιχεία η αντιμετώπιση κατά αυτόν τον τρόπο του συγκεκριμένου ζητήματο. Δεν υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση των υγειονομικών με όλου του άλλου κλάδου του δημοσίου τομέα. Ε, αυτό είναι ένα ζητούμενο, ένα θέμα. Ε, το θέσαμε και σε προηγούμενε συναντήσει προ τον Υπουργό ε, Υγεία. Ε, θεωρώ ότι θα είμαστε τα θύματα ε, της τη πανδημία εάν συμβεί ε, ε, στην πράξη κάτι τέτοιο. Θεωρώ όμω ότι θα πριτανεύσει η λογική και δεν θα συμβεί στο τέλο αυτό το πράγμα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, η πίεση στι ΜΕΛ και στι δύο ΜΕΘ δεν είναι τόσο μεγάλη όσοι τουλάχιστον θα περίμενε κάποιο με βάση του τεράστιου αριθμού κρουσμάτων στην κοινότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην τελευταία εφημερία του νοσοκομείου προσήλθαν για εξέταση στα εξωτερικά 120 άτομα θετικοί στον ιό, εκ των οποίων μόλι 7 χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίω στο χώρο των ΤΕΠ, όπου συνοστίζονται θετικοί στον ιό ασθενεί και άλλοι πολίτε που προσέρχονται στο νοσοκομείο για διάφορε παθήσει. Η κατάσταση της ΣΜΕΛ έχει να κάνει με μια πληρότητα περίπου 70 με 75% στις τρεις κλινικές που λειτουργούν αυτή τη στιγμή και μια κάλυψη πολύ μεγαλύτερη στην εντατική θεραπεία. Αντιμετωπίσιμη θεωρώ αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή τα προβλήματα έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι η αύξηση των περιστατικών στα επίγοντα για επιβεβαίωση κυρίως κάποιων κρουσμάτων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η συγκεκριμένη αύξηση πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα στην όλη διαδικασία και πολλές φορές μπορεί να γίνει και λάθος στη διεκπαιρέωση κάποιων περιστατικών διότι τα επίγοντα αναμειγνύονται μαζί με έβρεση περιστατικών COVID. Το πρωί της Δευτέρας τέλος, παρουσία του υποδιοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Γιάννη Νικόπουλου, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί η νέα οδηγία σύσταση του Υπουργείου για δύο Rapid Test την εβδομάδα στο σύνολο των υγειονομικών στα νοσοκομεία. Έγιναν κάποιες προτάσεις από την πλευρά μας. Θεωρώ ότι πρέπει να βρεθεί χώρος, εξοπλισμός και δυνατότητα να διενεργούνται ξεχωριστά τα ράπιν τεστ στους εργαζόμενους για να μην εμπλέκονται με ασθενείς και υπάρχουν πολλές φορές και παρεξηγήσεις.